Καλησπέρα, σε ευχαριστούμε που βρίσκεσαι μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ. Θα θέλουμε αρχικά να σε ρωτήσουμε τι είδος κείμενα μεταφράζεις. Ωραία. Λοιπόν, μεταφράζω κείμενα πιο πολύ που χρειάζονται δημιουργική μετάφραση. Μεταφράζω βέβαια και άλλα, όπως κάποια νομικά ή οικονομικά, αλλά κυρίως και αυτό που μου αρέσει τέλος πάντων εμένα να κάνω είναι πιο πολύ δημιουργικές μεταφράσεις που έχουν σχέση πιο πολύ με κείμενα marketing, διαφημιστικά. Όχι λογοτεχνία. Όχι, λογοτεχνία όχι. Παρόλο που θα ήθελα. Ήταν όνειρο ζωής να ασχοληθείς με τη μετάφραση. Όχι. Η αλήθεια είναι ότι αποφάσισα τελευταία στιγμή πριν τις Πανελλήνιες να ακολουθήσω αυτό το επάγγελμα. Αυτό που μου άρεσε ανέκαθεν ήταν οι γλώσσες και η γραπτή έκφραση. Τελικά αυτό κάπως με οδήγησε στη μετάφραση, αλλά δεν ήταν όνειρο ζωής. Τι εικόνα είχες για τη μετάφραση πρωτού ασχοληθείς επαγγελματικά μαζί της και αργότερα όταν ασχολήθηκες, τι άλλαξε? Ωραία. Μου φαινόταν κάτι πιο φιλόδοξο στην αρχή, δηλαδή είχα μια αρκετά θετική εικόνα. Ίσως είχα στο μυαλό μου κυρίως ότι οι αμοιβές είναι πολύ ψηλές, ότι υπάρχουν προοπτικές καριέρα στο εξωτερικό. Δεν είχα ποτέ μεταφράσει, για τα πρακτικά δεν γνώριζα. Πάντως αυτό που είδα στην πορεία είναι ότι βεβαίως υπάρχουν προοπτικές καριέρα στο εξωτερικό, αλλά πάντως είναι κάτι δύσκολο, ενώ ότι τώρα το βλέπω λίγο πιο απεσιόδοξο, ότι είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Βέβαια, μεσολάβησε και η κρίση από την καλή εποχή των σπουδών, πέρασαν 10 χρόνια. Ωστόσο, το επάγγελμα, το αντικείμενο αυτό καθ' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε μπορεί να απογοητεύτηκα λίγο ως προς τη δυσκολία του πράγματος, αλλά παραμένει μια πρόκληση για μένα. Και τι είναι αυτό που σου αρέσει, που σου προσφέρει η μετάφραση, τι είναι αυτό που απολαμβάνεις όταν ασχολείσαι, κάνεις μια μετάφραση? Πάρα πολλά πράγματα. Μου αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι της έρευνας που απαιτεί. Δηλαδή, ότι δεν μεταφράζεις ποτέ απευθείας, ψάχνεις πράγματα και όσο ψάχνεις, μαθαίνεις. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει επίσης πάρα πολύ ότι αφορά στο γραπτό λόγο η δουλειά που είναι κάτι που μου αρέσει πολύ, επειδή κάνω και μετάφραση, όχι διερμηνία. Μου αρέσει πολύ αυτό ότι διαβάζω και μαθαίνω. Γενικά είμαι και φανατική αναγνώστρια, οπότε μου αρέσει που διαβάζω για να μεταφράσω. Και μου αρέσει και η ποικιλία που υπάρχει στο αντικείμενο. Δηλαδή, στο βαθμό που κάποιος τουλάχιστον δεν είναι πολύ εξειδικευμένος όπως εγώ στο να κάνει π.χ. μόνο νομικά και πολύ εξειδικευμένα κείμενα, αυτό που κάνω εγώ μου επιτρέπει να βλέπω πληθώρα κειμένων και έτσι κάθε μέρα αισθάνομαι ότι έχω μια ποικιλία. Μεταφράζω ένα άλλο, δεν υπάρχει δηλαδή επαναληψιμότητα που θα μπορούσε να υπάρχει σε μια θέση υπαλλήλου, δεν ξέρω, πρωτοκόλλου παραδείγματος χάρη, που απλά σφραγίζεις. Κάθε μέρα μου καλύπτει αυτή την ανάγκη για περιέργεια και για ποικιλία αυτή η δουλειά. Ναι. Υπάρχει κάποιος μεταφραστή που θαυμάζεις ή έχεις ως πρότυπο? Υπάρχουν άτομα που θαυμάζω, που έχω δει τη δουλειά τους στη μεταφραστική. Είναι πάρα πολλά. Δεν ξέρω αν περιμένετε από μένα κάποιο συγκεκριμένο όνομα. Υπάρχουν άτομα που θαυμάζω και αυτό που βλέπω πιο πολύ είναι... Θαυμάζω πιο πολύ παλιότερους μεταφραστές. Βλέπω ότι η ικανότητά σου αυξάνεται με την εμπειρία. Και αυτό για μένα είναι πολύ ελπιδοφόρο, γιατί πιστεύω ότι ό,τι λάθη κάνω μπορεί να οφείλονται και εμένα στην μικρή μου εμπειρία και άρα με το χρόνο βλέπω ότι κανείς βελτιώνεται και γίνεται πολύ καλύτερος. Ανήκεις σε κάποια επαγγελματική ένωση μεταφραστών? Ανήκω στην BEMPIP, αν δεν γνωρίζει την Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Μεταφραστών Αποφύτων Ιωνίου Πανεπιστημίου και μπήκα εκεί σχεδόν αμέσως μετά την αποφύτησή μου. Εκτός από μεταφράστρια, ασχολείσαι και με κάτι άλλο? Επαγγελματικά ή σε επίπεδο χόμπι? Επαγγελματικά, δηλαδή ζεις από τη μετάφραση ή είναι ένα μέρος? Βασικά ζω από τη μετάφραση, απλά κατά καιρούς έχω κάνει και κάποια ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών. Οπότε είσαι ικανοποιημένη από τις απολαύες που έχεις από τη μετάφραση? Ναι. Λοιπόν, θα έλεγα ότι οι απολαβές μου είναι επαρκείς, αλλά θεωρώ ότι για τον κόπο που απαιτεί η δουλειά και για τις ώρες που ρίχνω, γιατί εκτός από μετάφραση προσπαθείς να βρεις και πελάτες, κάνεις και άλλα πράγματα, ότι έπρεπε να είναι μεγαλύτερες οι αμοιβές. Και οι μεταφραστικοί και οι συνολικοί απολαβές, αλλά προς το παρόν θεωρώ ότι είναι επαρκείς, ώστε να ζω από αυτό, αλλά σίγουρα έπρεπε να είναι περισσότερες. Ποιες είναι οι δυσκολίες, πιστεύεις? Στη διαδικασία ή και στο επάγγελμα απ' έξω? Στο
στην όλη διαδικασία, τέλος πάντων. Ωραία. Πολλές δυσκολίες θα έλεγα, που είναι όμως και η πρόκληση που θέλουμε για να πούμε ότι τα κατάφερα. Πολλές φορές ένα πρόβλημα είναι της αμοιβής, το οποίο το εξήγησα, οπότε δεν θα επεκταθώ. Δευτερευόντως, βασικά δεν τα λέω ιεραρχικά, απλά τα θρίζουμε. Το πρόβλημα του χρόνου είναι πολύ σημαντικό. Ποτέ δεν έχουμε αρκετό χρόνο να κάνουμε τη δουλειά που θέλουμε, γιατί οι πελάτες πάντα βιάζονται και ξέρεις ότι πάντα θα ήθελες περισσότερο χρόνο. Επίσης, άλλο πρόβλημα. Σκέψη αυτό. Εντάξει, πολλές φορές έχουμε προβλήματα τεχνικά στη δουλειά. Το γεγονός ότι όσο πάει και γίνεται πιο τεχνική, σου λύνει τα χέρια, αλλά μερικές φορές τα δένει κιόλας, γιατί αν δεν είσαι πολύ καλός αυτό. Ή προκύπτουν και θέματα που δεν γνωρίζεις, μπορεί να σου δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα το να κολλήσει, ας πούμε, ένα σύστημα και να μην μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου. Mm-hmm. Αυτό είναι συν και πλην ταυτόχρονα. Εντάξει, το πρόβλημα της κρίσης είναι για όλα τα επαγγέλματα. Πάλι στο οικονομικό ήρθα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο, αλλά στην πορεία... Πώς αντιμετωπίζεις την κριτική απέναντι σε αυτά που μεταφράζεις? Συνήθως αρκετά θετικά, δηλαδή αποδέχομαι π.χ. διορθώσεις επιμελιών, εντάξει, εφόσον συμφωνώ, αλλά χρειάζεται κριτική πάρα πολύ στη δουλειά μας. Ένα πρόβλημα και μια δυσκολία είναι ότι μπορεί να κολλήσει με τα προηγούμενα, η υποκειμενικότητα στην αξιολόγηση. Παρόλο που υπάρχουν πολλά αντικειμενικά στοιχεία για να κριθεί μια μετάφραση, υπάρχουν και πολλά υποκειμενικά, που όμως κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται ότι είναι υποκειμενικά και θεωρούν ότι είναι λάθος αυτό που έχεις κάνει. Εκεί έχουμε πρόβλημα κυρίως στη συνεννόηση με τον πελάτη. Αλλιώς η συνεργασία με τους επιμελητές και τις επιμελήτριες είναι πολύ καλή και την κριτική όλη την αντιμετωπίζουμε θετικά σε ό,τι έχω δει εγώ μέχρι τώρα, δηλαδή, τουλάχιστον. Έχεις συναντήσει ποτέ σε κάποια μετάφραση, κάποιο στοιχείο, κάποιο πολιτισμικό στοιχείο που να σε δυσκόλεψε ιδιαίτερα? Πολλές φορές. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε συγκεκριμένο παράδειγμα. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται κάτι, αλλά είναι κάτι συχνό και όπως γνωρίζετε κι εσείς, είναι ένα από τα προβλήματα που μας απασχολούν πολλές φορές σε μεταφράσεις και το πιο δύσκολο κομμάτι. Από ποιες γλώσσες μεταφράζετε? Ωραία. Μεταφράζω πιο πολύ από τα αγγλικά, τα γαλλικά και τα ισπανικά στα ελληνικά και από τα ελληνικά στα αγγλικά, αλλά όχι όλων των ειδών τα κείμενα, αλλά τώρα λέμε μόνο γλώσσες, ναι. Ας πούμε τα πολύ τεχνικά, ίσως και σε όλους τους συνδυασμούς, τα αποφεύγω. Δηλαδή, ήταν η μητρική γλώσσα κάποια, ναι. Τα ελληνικά είναι η μητρική μου γλώσσα. Τα αγγλικά και τα γαλλικά τα έμαθα ως μαθήτρια στο σχολείο με φροντιστήρια. Τα ισπανικά ξεκίνησα να τα μαθαίνω στο πανεπιστήμιο, πάλι με ιδιαίτερα μαθήματα. Το μόνο που μπορώ να προσθέσω εδώ και ίσως είναι χρήσιμο είναι ότι έχω ζήσει κάποια χρόνια, θα ήθελα. Κάποιους μήνες στην Αγγλία με το πρόγραμμα που έχει το Ξουγουμουδού, που είχε μάλλον. Αυτό, κατά τα άλλα, αυτό που ίσως σας ενδιαφέρει, το αν έχω ζήσει και κάποια χρόνια στο εξωτερικό, δεν παίζει, δεν υπάρχει στην περίπτωσή μου. Είσαι αισιόδοξη για το μέλλον της μετάφρασης στην Ελλάδα? Είμαι αισιόδοξος άτομος κατά φύση. Αλλά φύση μάλλον, για την Ελλάδα συγκεκριμένα, μάλιστα. Λοιπόν, το επάγγελμα έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Το πιο μάλλον αυτονόητο θα είναι κάποιος να ήταν απεσιόδοξος. Εντάξει, υπάρχει και ο φόβος της βελτίωσης των μηχανών αυτόματης μετάφρασης που θα μειώσει κατά πολύ τη δουλειά μας. Είμαι αισιόδοξη γιατί υπάρχει μεγάλη τάση για εξωστρέφεια στη χώρα μας που δεν ήταν τόσο εξωστρεφής. Εντάξει, στον τομέα που σε πολλούς τομείς μάλλον καλυπτόταν από την εσωτερική αγορά και τώρα που υπάρχει η κρίση ο κόσμος στρέφεται προς τα έξω. Άρα πιστεύω ότι οι ανάγκες για μετάφραση και σε παγκόσμιο επίπεδο βέβαια, αλλά επειδή με ρώτησε για την Ελλάδα, θα αυξηθούν. Αυτό είναι πολύ καλό για μας. Θα ψάξουν μεταφραστές και πιστεύω ότι στην πορεία αυτό το έλλειμμα εκπαίδευσης των πελατών που υπάρχει σχετικά με τη δουλειά μας, με όλες αυτές τις εκδηλώσεις που γίνονται, μέρος του οποίου είναι και αυτό το πράγμα, θα αυξηθεί. Άρα πιστεύω ότι και αυτοί θα εκτιμήσουν στην πορεία τη μετάφραση.
Οπότε γενικά είμαι αισιόδοξη, γιατί πιστεύω ότι οι μεταφραστές αγαπούν τη δουλειά τους και οι ανάγκες της αγοράς επίσης αυξάνονται, άρα θα πάμε για καλύτερα. Οι αμοιβές είναι ένα θέμα, πώς θα διαμορφωθούν, αλλά και αυτό εμείς μπορούμε να το διεκδικήσουμε και να το πάμε σε ένα καλύτερο επίπεδο. Ωραία. Πώς πιστεύεις ότι μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα της μετάφρασης? Ωραία. Χρειάζεται πολύ εξάσκηση, πιστεύω, γι' αυτό μίλησα και για τα χρόνια εμπειρίας. Πολύ έρευνα, πολύς χρόνος για να κάνεις την έρευνα. Αλλά αυτό που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό είναι να γίνεται επιμέλεια από φυσικό ομιλητή και έμπειρο ή και έμπειρο τουλάχιστον. Πάντως σίγουρα επιμέλεια από δεύτερο μάτι, δηλαδή ποτέ δεν στέλνω κι εγώ κάτι ακόμα και όταν νιώθω αυτοπεποίθηση ότι έχω δημιουργήσει μια πολύ καλή μετάφραση. Πάντα βάζεις ένα δεύτερο μάτι να τη βλέπει. Θα έλεγα συνεχή εκπαίδευση, κατάρτιση στα εργαλεία και επαφή πολύ με τις γλώσσες από και προς τις οποίες μεταφράζεις, πάρα πολύ καλή, δηλαδή είτε μέσω ταξιδιών είτε μέσω του να ζήσεις στο εξωτερικό, το θεωρώ σημαντικό. Ή αν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, φυσικά υπάρχουν, μπορείς να βλέπεις ταινίες κλπ, πάντως συνεχή επαφή με τη γλώσσα. Αυτά είναι τα πρώτα που έτσι σκέφτομαι. Και μια συμμετοχή στο σύλλογο, εντάξει, όχι ως προς την ποιότητα μετάφρασης, ως προς συνολικά την εμπειρία, την επαγγελματική, ναι, θα βοηθούσε. Και με αφορμή αυτό που είπες για την επιμέλεια, πιστεύεις ότι είναι απαραίτητη η επιμέλεια? Ναι, θεωρώ ότι είναι απολύτως απαραίτητη και προσπαθούμε να πείσουμε και τους πελάτες γι' αυτό. Ο τελειότερος και εμπειρότερος μεταφραστής, κάπου κάτι μπορεί να ξεχάσει, γιατί είμαστε άνθρωποι και το μυαλό μας δεν έχει άπειρες δυνατότητες και κούραση μπορεί να υπάρξει. Πιστεύω ναι ότι χρειάζεται. Είναι ελάχιστες περιπτώσεις που κάποιοι μεταφραστές είναι τόσο τέλειοι και γίνεται επιμέλεια και δεν βρίσκει κανείς κανένα λάθος. Αλλά και αυτό μπορεί να τύχει σε μια περίπτωση, δηλαδή κάποια φορά μπορεί να χρειαστεί. Μία φορά να κάνει λάθος μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα, ας πούμε, στον πελάτη κάτι. Οπότε, γενικά, ναι, πιστεύω ότι πρέπει να γίνεται επιμέλεια πάντα. Για να μην μπω και ένα proofreading μετά σε τρίτη φάση αυτό. Μάλιστα, ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μου. Κι εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.